Γεια σας. Στο σημερινό μας μάθημα θα μιλήσουμε τον Present Continuous, δηλαδή τον εναιστώτα διαρκείας. Χρησιμοποιούμε τον εναιστώτα διαρκείας για μια πράξη η οποία γίνεται τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. I am doing my homework now. Για πράξεις που γίνονται λίγο καιρό προσωρινά. My grandmother is staying with us for Christmas. Και για πράξεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες να συμβούν στο σύντομο μέλλον. I'm going to Paris this weekend. Από ό,τι βλέπουμε, ο εναιστώτας διαρκείας έχει και μια χρήση για το μέλλον, αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις ώστε να τον βάλουμε για μια μελλοντική πράξη. Πρώτον, αυτή η πράξη να είναι ήδη προγραμματισμένη και δεύτερον, να συμβεί στο κοντινό μας μέλλον και όχι στο μακρινό. Ας δούμε τώρα πώς σχηματίζουμε το present continuous. Σε γενικές γραμμές πρέπει να θυμόμαστε ότι σχηματίζεται με το ρήμα του be, δηλαδή το am, is, are και την κατάληξη ing στο τέλος του ρήματος. Οπότε στην κατάφραση έχουμε I am playing, I'm playing. You are playing, you're playing. He is playing, he's playing. She is playing, she's playing. It is playing, it's playing. We are playing, we're playing. You are playing, you're playing. They are playing, they're playing. Negative, η άρνηση. Long form, short form. I am not playing, I'm not playing. He is not playing, he's not playing. We are not playing, we're not playing. They are not playing, they're not playing. Questions. Στην ερώτηση πάλι κάνουμε τη γνωστή μας αντιστροφή. Am I playing? Παίζω εγώ. Is he playing? Are we playing? Are they playing? Short answers. Is Mary watching TV? Yes, she is. No, she isn't. Βλέπει η Mary τηλεόραση? Ναι, αυτή βλέπει ή όχι, αυτή δεν βλέπει. Are you reading? Διαβάζεις εσύ? Yes, I am. Ναι, εγώ διαβάζω. Ή no, I'm not. Όχι, εγώ δεν διαβάζω. Ορθογραφικοί κανόνες. Στα περισσότερα ρήματα, απλά βάζουμε την κατάληξη ing στο τέλος του ρήματος. Play, playing. Work, working. Δεν αλλάζει κάτι. Τα ρηματάκια τα οποία όμως τελειώνουν σε e, θα πρέπει να βγάλουμε το e και να προσθέσουμε την κατάληξη ing. Move, moving. Write, writing. Τα ρήματα που τελειώνουν σε IE κάνουν αυτή την κατάληξη και παίρνουν την κατάληξη YING. Lie, lying. Die, dying. Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο, φωνή εν σύμφωνο και τερμίζονται στην τελευταία συλλαβή διπλασιάζουν το τελευταίο σύμφωνο. Get, getting. Cut, cutting. Εάν όμως τα ρήματα δεν τονίζονται στην τελευταία συλλαβή, τότε δεν διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο. Για παράδειγμα, open δεν τονίζεται στον τελευταίο συλλαβή, οπότε opening χωρίς διπλασιασμό. Listen, αντίστοιχα, χωρίς διπλασιασμό το listening. Προσοχή, υπάρχουν και κάποια σύμφωνα τα οποία δεν διπλασιάζονται, όπως το Y, το X και το W. Snow, snowing. Mix, mixing. Play, playing. Βλέπουμε ότι σε κανένα από αυτά δεν έχουμε διπλασιάσει την κατάληξή μας. Time expressions, χρονικές εκφράσεις. Γενικά, οι χρονικές εκφράσεις που μπαίνουν στο present continuous είναι αυτές που μας δείχνουν ότι κάτι γίνεται τώρα, ότι κάτι γίνεται για προσωρινά, για λίγο καιρό ή ότι κάτι θα γίνει στο σύντομο μέλλον. Now, τώρα, at the moment, αυτή τη στιγμή, today, σήμερα, tonight, απόψε, this morning, evening, week, year, αυτό το πρωί, το απόγευμα, το εβδομάδα, το χρόνο. We are eating now, τρώμε τώρα. They are playing football at the moment. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. I'm not working this week. Δεν δουλεύω αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα για το present continuous.